Εκεί που ενώνονται οι γραμμές των οριζόντων, εκεί για τρεις δεκαετίες ο Ναυτίλος, ένας όμιλος εθελοντών, πραγματοποιεί ταξίδια προσφοράς και συμπαράστασης. Διασχίζοντας με 7 σκάφη το απέραντο γαλάζιο, η ανθρωπιστική αποστολή κινείται με την πηξίδα ανθρωπιάς να δείχνει ανατολικά τον Κυκλάδο. Η τρίτη και μεγαλύτερη αποστολή για φέτος του Ναυτίλου ξεκινάει. Η σταγόνα αγάπης φεύγει από το Λαύριο με προορισμό τη Δονούσα για να προσφέρει με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, φάρμακα, ιατρικό έλεγχο και υλικά αγαθά στους κατοίκους της άγονης γραμμής. Η Δονούσα είναι ένα νησί το οποίο φέτος δεν είχε άλλη αποστολή από τις ομάδες που έρχονται στα νησιά. Οπότε αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που το επιλέξαμε. Είναι ένα νησί το οποίο προσεγγίζεται δύσκολα και έχει 150 κατοίκους που πιστεύουμε ότι κάναμε κάτι σημαντικό για αυτούς αυτή την αποστολή. Πέρα από το ιατρικό σκέλος της αποστολής, έχουμε μαζέψει με τη βοήθεια των χορηγών μας διάφορα αντικείμενα τα οποία ως σκοπό έχουν να καλύψουν ανάγκες του Δημοτικού, του Νηπιαγωγείου, του Λιμεναρχείου, του Δήμου και του Ιατρείου του νησιού. Φέτος η Δονούσα είναι η πιο πολυπληθής αποστολή από την πλευρά των φίλων ιατρών που έχουμε. Έχουμε 16 γιατρούς από όλες τις ειδικότητες. Έχουμε έρθει με 7 σκάφη και είμαστε σε ένα σύνολο αποστολής μέλη του Ναυτίλου και γιατροί, 44 άτομα. Με τους κατοίκους να δείχνουν από την πρώτη στιγμή τη ζεστή φιλοξενία τους, τα μέλη του Ναυτίλου, εθελοντές και γιατροί πιάνουν αμέσως δουλειά. Στόχος, να μετατρέψουν τους χώρους του γυμνασίου σε ιατρία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρισκόμαστε στην προσπάθεια να στήσουμε τα ιατρία σε ένα χώρο, στο γυμνάσιο βασικά, αλλά με αντίξιες συνθήκες πιστεύουμε να τα καταφέρουμε, να τα στήσουμε σωστά και να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Το πρωινό της δεύτερης ημέρας βρίσκει τους γιατρούς από την αποστολή Σταγόνα Αγάπης να υποδέχονται στα ιατρεία τους κατοίκους της Δονούσας. Το οδοντιατρείο είναι από τις πιο διάσημες, ας το πούμε, ειδικότητες. Τουλάχιστον τα 3/4 του πληθυσμού περνάνε από τον οδοντίατρο. Σήμερα έχουμε περίπου 80 άτομα. Σε πόσα νησιά έχεις πάει? Έχουμε πάει πάνω από 15 νησιά. Φύσα! Κι άλλο. Μπράβο. Πάρα πολύ καλά. Μας αντιμετώπισαν με μεγάλη χαρά από την ώρα που φτάσαμε με το φουσκωτό, με ενθουσιασμό στο λιμάνι. Μας χαροποίησε πάρα πολύ αυτό. Αλλά και τώρα η ανταπόκριση είναι πολύ μεγάλη. Περιμένουν να εξεταστούν και εμείς χαιρόμαστε πολύ. Πόσο συγκινητικό ήταν όταν είδες ένα κοριτσάκι να σου προσφέρει ένα μπουκέτο λουλούδια? Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήταν ένα πολύ όμορφο παιδί που ήρθε με τα λουλούδια. Είπε ευχαριστώ που ήρθατε από την ώρα που φτάσαμε. Ήταν η καλύτερη στιγμή. Πόσα παιδάκια είδατε σήμερα? Σήμερα έχω δει 15 παιδιά, εκ των οποίων τα 14 είναι μαθητές του Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου, που απαριθμεί συνολικά 22 παιδιά. Και είδα και ένα παιδάκι, το οποίο είναι 20 μηνών και είναι ο αδερφός του Χρήστου, του μαθητή του νηπιαγωγείου. Απορώ πραγματικά πώς καταφέρνουν και επιβιώνουν σε αυτά τα μέρη, διότι δεν υπάρχει τίποτα. Στην κυριολεξία δεν υπάρχει τίποτα. Είναι κάποια τετραγωνικά μέσα στο απέραντο Αιγαίο. Θεωρώ προσωπικά ότι είναι εγκαταλελειμμένοι από την κεντρική εξουσία και από την υπηρετική Ελλάδα. Μόνοι τους προσπαθούν να διαμορφώσουν την καθημερινότητα και το μέλλον τους. Είναι πολύ σημαντικό να μεγαλώνουν παιδιά εδώ και να παραμένουν. Αλλά δεν ξέρω, τους θαυμάζω. Και
Και μεγάλη χαρά, 6 μήνες μετά από την Ίσο, ήρθαμε εδώ με τον ναυτήριο να εξετάσουμε εδώ τους εθνείς, ως γυναικολόγος εγώ. Είδα αρκετές γυναίκες σήμερα εδώ πέρα στο αυτό. Τους έδωσα να κάνω το τεστ Παπα-Νικολάου, σε μερικές έγραψα και θεραπεία. Και ελπίζω και στην επόμενη μετά πάμε πάλι να εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς, οι οποίοι είναι μόνο απομονωμένοι και τους βοηθάμε πάρα πολύ όσο μπορούμε κατά το δυνατόν και είμαστε πάντα στη διάθεσή τους. Σε ένα μέρος τόσο απομακρυσμένο που δεν έχουμε γιατρό μόνιμο, πάντα με αγροτικούς, οι συνθήκες είναι δύσκολες. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έρχονται γιατροί εδώ πέρα και εξετάζουν τους ανθρώπους που μένουν εδώ. Από ποιους γιατρούς πέρασες? Πήγα οδοντίατρο, μου σπάσε ένα δόντι πριν λίγες μέρες, μου το σφράγισε, γυναικολόγο και πνευμονολόγο. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση για μας που ήρθαν έτσι να μας εξετάσουν, γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν προβλήματα. Η Νάξος δεν είναι εύκολα η μετακίνησή μας, γιατί είναι το μεγαλύτερο νησί κοντά μας και εκεί ό,τι και να μας συμβεί πρέπει είναι το πρώτο λιμάνι και πρέπει να πάμε εκεί. Πάντως σας ευχαριστούμε, γιατί ήταν όντως αυτό που κάνουν, είναι μεγάλο πράγμα για το νησί μας. Είναι πολύ σημαντικό για τους κατοίκους του νησιού, γιατί έχουμε πολλούς ηλικιωμένους για τους οποίους δεν είναι εύκολο να φύγουν από το νησί και να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο. Έχουμε έναν αγροτικό ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ό,τι μπορεί, αλλά είναι περιορισμένες και οι δυνατότητές του. Οπότε, όταν μπορούμε ανά πάσα στιγμή να έχουμε πολλές ειδικότητες να εξυπηρετήσουν τους κατοίκους, είναι καλύτερο για όλους. Πόσα χρόνια ακολουθείς την αποστολή και για πόσα χρόνια ακόμα θα το κάνεις? Από το 2015 είναι η 7η αποστολή που έρχομαι με τον ναυτίλο και κάθε φορά λέω θα τα πούμε στην επόμενη. Τι σου δίνει, τι σου προσφέρει? Είναι κάποια πράγματα που στην καθημερινότητα τα χάνουμε. Με το ιατρείο, με τη δουλειά, με τον τρόπο που ασκείται η ιατρική στην πόλη. Και όταν έρχεσαι σε αυτά τα μέρη, βλέπεις ότι έστω και μικρές παρεμβάσεις μπορούν να δώσουν μια ανακούφιση και αυτό όντως προσφέρει πολλά και σε εμάς, εκτός από τους ασθενείς. Ποια είναι η πιο έντονη εμπειρία που είχες όλα αυτά τα χρόνια που ακολουθείς την αποστολή? Οι έντονες εμπειρίες είναι αυτές, άνθρωποι που είναι μέσα σε ένα δωμάτιο, σε ένα σπίτι, που μπαίνουμε μέσα στο δωμάτιο και βλέπουμε τις φωτογραφίες των παππούδων τους, που εισπράττουμε ένα άρωμα του παρελθόντος. Τέτοιες στιγμές έχω πολλές, αυτές μου μένουν. Τις ώρες που οι γιατροί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους κατοίκους του νησιού, στο πνευματικό κέντρο πραγματοποιούνται από εθελοντές προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά. Την ίδια ώρα, τα μέλη του ναυτίλου δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, φροντίζοντας την κάθε λεπτομέρεια. Ο ναυτίλος ιδρύθηκε το 2001 από άτομα τα οποία ήταν ιδιοκτήτες φουσκωτών και ήταν ρομαντικοί, τους άρεσε η θάλασσα και τους άρεσε η προσφορά στο κοινωνικό έργο. Είμαστε στο σύνολο 25 ιδιοκτήτες σκαφών και σε κάθε αποστολή επιλέγουμε ποια σκάφη θα είναι αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν την αποστολή. Η πιο δυνατή στιγμή ήταν πέρσι στο Φαρμακονήσι, όπου μας επέτρεψαν να ανέβουμε πάνω στο νησί, να προσφέρουμε κάποιον μηχανολογικό εξοπλισμό εκεί και να συμφάγουμε μαζί με τους στρατιωτικούς. Ήταν η πιο σημαντική στιγμή και πραγματικά όταν ήμασταν κάτω από την ελληνική σημαία, όλοι ήμασταν πάρα πολύ περήφανοι που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και μας προσέχουν. Σας αρέσει που ζείτε εδώ, στο νησί? Ναι, είναι ωραία. Η μαμά, ο μπαμπάς? Ναι, μια χαρά. Η μαμά πού είναι τώρα? Η μαμά είναι μέσα στον οδοντίατρο. Άρα λοιπόν οικογενειακός πήγατε στον οδοντίατρο. Ναι. Ο μπαμπάς να πάει στον οδοντίατρο? Δεν ξέρω πού είναι ο μπαμπάς. Και δεν σε νοιάζει? Με νοιάζει, αλλά δεν ξέρω πού είναι, μάλλον σαν ριλά. Είναι η δεύτερη φορά, με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω. Και είμαι πολύ συγκινημένη από την ανταπόκριση του κόσμου, τη φιλικότητά τους και πόσο ανάγκη είχαν αυτή την επαφή με εμάς τους γιατρούς. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που έχω έρθει εδώ για να προσφέρω τις υπηρεσίες μας με τον ναυτίλο και εύχομαι να ξανασυμβεί, να ξανάρθει προσφέροντας στα κριτικά νησιά τη βοήθειά μας.
Το συνέστημα ποιο είναι? Θα τολμούσα να πω ευλογία. Γιατί το έχω πει και σε άλλες αποστολές, ότι νομίζω ότι αυτά που παίρνουμε είναι περισσότερα από αυτά που δίνουμε. Είναι ωραίο να έρθεις σε επαφή με ανθρώπους, είναι ωραίο να συζητάς μαζί τους. Είναι ωραίο να ταξιδεύεις τόσα μίλια για να δεις κάποιον άνθρωπο που είναι απομονωμένος και στον τοποδίδει με ένα χαμόγελο. Εδώ βρήκα τα ωραιότερα παιδιά του νησιού και δεν μιλάω μόνο για τα δύο κουκλιά που κάθονται μαζί μου, μιλώ για όλα τα παιδιά. Και εκείνο που με έχει εντυπωσιάσει στο νησί της Δονούσας είναι ότι είναι όλα πολύ καλά φροντισμένα, τουλάχιστον από πλευράς οδοντιατρικής. Και εσύ που χαμογελάς? Μας έκανε πάρα πολύ καλό για τα δόντια και μας έβαλε ένα σφυράκι και μας είπε να μην τρώμε. Γλυκά? Ναι. Πώς είναι η ζωή σας εδώ στη Δονούσα? Είναι καλή, δεν έχουμε το φόβο όταν είμαστε έξω, μπορούμε να πάμε μόνοι μας και δεν έχουμε το φόβο για κλέψιμο, γιατί εδώ δεν έχει εμφανιστεί κανένας ασφαλή. Λέτε, θες να συμπληρώσεις κάτι? Από καρδιάς για αυτό τον τόπο, για αυτή την πατρίδα, όλοι εμείς. Η παράδοση θέλει τη Δονούσα να είναι το νησί των πειρατών και των χαμένων θησαυρών. Ο θησαυρός στις μέρες μας είναι ο τουρισμός σας. Αυτό είναι γεγονός. Και πράγματι αυτός ο θησαυρός, ο τουρισμός εντός εισαγωγικών, πάει πάρα πολύ καλά. Φέτος, θα το μάθατε, κατακλείστηκε το νησί μας από τουρισμό. Πήγαμε εξαιρετικά. Είμαστε η ανερχόμενη δύναμη. Αυτό σημαίνει κιόλας ότι κρίνεται απαραίτητη την παρουσία εδώ του Ναυτίλου και της αποστολής του. Βέβαια. Όχι, κρίνεται απαραίτητη, θα έλεγα ακόμα και κάτι περισσότερο. Μετά το τρέξιμο όλοι που φάγαμε το καλοκαίρι, είχαμε ανάγκη από ένα σέρβις, θα έλεγα γενικά. Σε ένα ιδιόκτητο λαογραφικό μουσείο, χτισμένο στη βορειότερη περιοχή της χώρας, βρίσκεται ένα μέρος της ιστορίας του τόπου. Ένα μουσείο το οποίο έφτιαξε με κέφι και μεράκι η οικογένεια της Μαρίας Πράσινου. Η περιοχή λέγεται Αλονίστρια. Εδώ είναι το σπίτι του αδερφού μου και έχει φτιάξει αυτό το χώρο και έχει φτιάξει αυτά όλα τα κουκλάκια που βλέπετε. Έχει διάφορα πράγματα τα οποία χρησιμοποιούσαν παλιά. Αυτά είναι τα παπούτσια που φτιάχναν εδώ παλιά. Αυτό είναι από γουρούνι. Αυτό το τσαγερό είναι από το καράβι. Αυτό το γερμανικό που δούλεψε στο κέντρο. Εντυπωσιάζει η Νάρκη Θαλάσσης από το γερμανικό πλοίο που βυθίστηκε κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην πανέμορφη παραλία του Κέδρου. Από εκεί θα περάσει η αποστολή των γιατρών πάνω στα αγροτικά προκειμένου να επισκεφτεί τη ζωντανή ιστορία του νησιού. Το χωριό Καλοταρίτισσα ερημώνει τους χειμερινούς μήνες. Έχει μόνο μία κάτοικο, τη θρηλυκή γιαγιά Φανή, την οποία επισκέφτηκε σήμερα το μεσημέρι η αποστολή αγάπης του Ναυτίλου. Θέλω να... για το πόδι μου, το ποδάρι μου εδώ. Πού είναι ο γιατρός? Κάνα φάρμακο, να μην με πονάει. Αφού γεννήθηκα, παραπεθάνω. Πόσα χρόνια είσαι εδώ? Πόσο χρόνο με κάνεις? Μιλά αλήθεια. 73. Να, 72-73. Εγώ είμαι 88 χρόνο. 88, Δεν μας λες αλήθεια. Εγώ? Ναι. Εσείς όπως πάτε να με νολάνετε πάρα. Το καλό. Καλό χειμώνα. Όσοι είναι ελεύθερες, καλή τύχη. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο στα νησάκια μας αυτά τα απομονωμένα να πότε να εμφανίζεται μια ομάδα γιατρών, κυρίως για να ανακαλύπτει προβλήματα που υπάρχουν και δεν έχουν έρθει στην επιφάνεια. Σε κλίμα έντονης συγκίνησης θα γίνει τελετή παράδοσης παραλαβής στο πνευματικό κέντρο. Η δράση σας, σταγόνα αγάπης στο Αιγαίο, με έδρα τη Δονούσα, αν θέλετε να την ονομάσετε
χήμαρο, τσουνάμι, θάλασσα, ποτάμι, ό,τι θέλετε πέστε το. Διότι μόνο σταγόνα δεν ήταν. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ και είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μαζί σας. Οι Έλληνες μεταξύ μας κάνουμε τελικά πολλά όταν θέλουμε. Να είμαστε πάντα καλά να ξαναβρεθούμε. Ευχαριστώ για όλα. Το βράδυ, όλοι μαζί, μία παρέα. Μία παρέα που γράφει τη δική της ιστορία πάνω σε κύματα αλληλεγγύης και αλήθειας.